Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν αδειωτό και μέρη μου χλιαζεμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόλη και γενιά βασίλικη αγρήκαει το μυρολόι και τραβάει κατακή. Τον κοιτάνει βεδουίνι με ματιά λυπητερή κι όρκος τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Αρχόντι του παιδιού την αφοδιά ξεκινάν με λικουδόντι και με λιονταριού προδιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί πριν να αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Σκανίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτέρι. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που απ' τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.